Στο Ηράκλειο χτες, είπα αρκετά πράγματα, πάρα πολλά πράγματα. Θυσιάσατε το κόμμα σας, η κυβέρνηση. Θυσιάσατε τον κύριο Κοτζιά για να κρατήσετε τον κύριο Καμένο έτσι ώστε μέχρι το Μάρτι που θα έρθει η συμφωνία των Πρεσπών να έχετε εξασφαλισμένη κυβερνητική πλειοψηφία. Κύριε Παπαδάκη, τα πράγματα δεν είναι ανθρωποθυσίες πάντοτε. Αυτό το οποίο έγινε το ακούσαμε, υπάρχουν δημόσιες δηλώσεις. Δεν έχει νόημα να τις επαναλάβω εγώ εδώ. Σημασία έχει ότι υπάρχει μια κυβερνητική σταθερότητα. Προφανές είναι ότι και ο κύριος Καμένος και ο κύριος Κοντιάς διατυπώνουν τις απόψεις τους δημοσίως. Στο βαθμό που αυτές δεν ξεφεύγουν, ιδιαίτερα για τον κύριο Καμένο να φέρουμε από την κυβερνητική πολιτική και δημιουργούν προβλήματα στο εξωτερικό, είναι προφανές ότι καλώς διατυπώνονται. Το μείζον ποιο είναι που αφορά τον κόσμο. Η κυβερνητική σταθερότητα, η οποία είναι διασφαλισμένη, όχι για να έχουν καρέκλες οι υπουργοί του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά για να υπάρχουν στην πράξη τα νέα, τα καλά νέα σε αυτή την περίοδο. Είναι η πρώτη φορά που η Κομισιόν ψήφισε, ενέκρινε έναν προϋπολογισμό που δίνει κάτι στον κόσμο, δεν παίρνει μόνο, δίνει και κάτι. Οι συντάξεις από ό,τι φαίνεται θα κοπούν. Όπως επίσης θα υπάρξει ένα μέρισμα 800 εκατομμύρια τα Χριστούγεννα για αυτούς που έχουν ανάγκη μιας επιπλέον οικονομικής ενίσχυσης. Ο ΕΜΦΙΑ, όπως έχει ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός, θα μειωθεί κατά 10 και 20%, 30% στη συνέχεια, αρχής γενομένης από το 2019. Επίσης θα υπάρξει μείωση των ασφαλιστικών εισφορών στους ελεύθερους επαγγελματίες. Έρχεται χειμώνας, ανεβαίνουν τα καύσιμα, τα πετρέλαια. Θα υπάρξει από ό,τι φαίνεται μέρημνα για ένα σοβαρό επίδομα θέρμανσης. Καθώς επίσης για μια μεγάλη κατηγορία συμπολιτών μας, νέων ζευγαριών κυρίως, επίδομα ενοικίου. Και βεβαίως υπάρχει πάντοτε το θέμα του κατώτατου μισθού, όπου μετά από τόσα χρόνια μνημονίων που πέφτανε οι μισθοί, φέτος κατά τη, δεν ξέρω πώς θα δούμε, θέμα διαπραγμάτευσης, κατά τη από το Γενάρη, θα αρχίσει να ανεβαίνει ο μισθός. Τώρα, αυτά όλα τα νέα, μάλιστα, που είναι ένα καλάθι, επαναλαμβάνω. Βέβαια, θέλουν συζήτηση κάποια από αυτά. Να τα κουβεντιάσουμε. Αυτά να κουβεντιάσουμε. Όχι τα παραπολιτικά. Συμφωνώ μαζί σας. Πρέπει όμως και λοιπόν, να συζητήσουμε. Αυτά τα καλά νέα, λοιπόν, δεν πρέπει ο κόσμος να τα ακούσει και να διεκδικήσει και περισσότερα, αν θέλει. Βεβαίως, αλλά εκεί να γίνει κουβέντα. Όχι τα παραπολιτικά. Αναφερθήκατε στη μη μείωση των συντάξεων. Αλλά εδώ πέρα, και μετά θα πάμε και στα υπόλοιπα, θέλουμε να δούμε αν θα βγάλουμε είδηση. Θα καταργηθεί ή θα ανασταλεί. Γιατί εδώ μαθαίνουμε ότι μπαίνει ρήτρα από την πλευρά της Κομισιόν και... Ρήτρα πλεονάσματα. Ρήτρα πλεονάσματα, δηλαδή τι. Να πετυχαίνουμε το στόχο. Ωραία. Θα έχετε πλεόνασμα σύμφωνα με τα στοιχεία το 19, να μην μειωθούν οι συντάξεις. Εάν έχετε το 20, θα παραμείνει το καθεστώς. Εάν όμως δεν έχετε πλεόνασμα, θα μειωθούν κάθε οι συντάξεις. Χρόνο ουσιαστικά θα... Δηλαδή ουσιαστικά αναστέλλεται και όχι καταργείται. Εν λεπτό. Η χώρα μας συναλάβει μια δέσμευση που είναι πολύ βαριά δέσμευση. Και σε μεγάλο βαθμό, κατά τη γνώμη μου, δημιουργεί προβλήματα στην ανάπτυξη της χώρας, που είναι η δέσμευση των μεγάλων πλεονασμάτων. Μέχρι το 22,5% τουλάχιστον. Προφανές είναι ότι στο πλαίσιο αυτής της δέσμευσης γίνεται και η συμφωνία για τις συντάξεις. Άρα θα είναι αναστολή. Και, όχι, περιμένετε, όχι αναστολή. Θα είναι αναστολή, δεν θα ανακοίνωση. Θα ακούσετε τώρα. Στο πλαίσιο αυτό, που σημαίνει ότι σήμερα, του χρόνου, του αλλού χρόνου, δεν θα ξεπερνάμε το 3,5%. Εκεί θα είμαστε μέσα. Αυτό δηλαδή είναι φιλοσικής για την Κομισιόν. Δεν αποτελεί κάποιο στόχο. Αν δεν επιτυχάνουμε το στόχο, δεν θα έχει μείωση. Μα επαναλαμβάνω, αν δεν επιτυχάνουμε 3,5% πλέον, δεν θα έχουμε κι άλλα που να αντιμετωπίσουμε. Και ακούγεται για πρώτη φορά το ξεκαθάρισμα. Όχι, δεν για πρώτη φορά. Όχι. Ένα λεπτό, ένα λεπτό. Ξέρετε γιατί άλλο. Όλοι βγάζουμε ειδήσει. Όλοι ξέρουμε να βγάλουμε ειδήσει, κύριε Παπαδάκη. Λοιπόν, δεν είναι για πρώτη φορά. Το μείζον το οποίο είναι ορίζοντα. Άρα μιλάμε για αναστολή. Όχι, δεν είναι αναστολή, είναι κατάργηση. Είναι κατάργηση είναι πιάσω δεν πιάσω πλεόνασμα. Όχι, εγώ... Είναι κατάργηση και αν αλλάξουν οι όροι του 3,5% τότε είναι άλλη συζήτηση. Είναι κατάργηση όμως. Κατάργηση όχι, είναι κατάργηση. Αλλά πάντως πριν πάω στην κυρία Κεφαλογιάννη, δεν μπορούμε να ξεπεράσουμε το γεγονός ότι παρετείται ένας υπουργός και μάλιστα ο υπουργός εξωτερικών της χώρας. Σε ποιος, και σε ποια φάση, και σε ποια φάση ακριβώς. Ανοιχτά μέτωπα με την Τουρκία. Έτσι. Η εξέλιξη για το Σκοπιανό. Και μένει ένας άλλος υπουργός ο οποίος του κάνει επίθεση. Μέσα στο Υπουργικό Συμβούλιο, ότι ξέρεις κάτι, τα μυστικά κονδύλια τα χρησιμοποιούσες για να με χτυπήσεις. Ναι. Ισχυρίζεται ότι τους λόγους της παραίτησής του τους κάνει γνωστούς σε 9 σελίδες ο κύριος Κοτζιάς. Βγαίνει ο κύριος Τζανακόπουλος και ο κύριος Κουρλέτης και λέει: δεν μπορούμε να κατανοήσουμε πολιτικά
την παρέτηση Κοτσιά. Και λέω Κοτσιάς θες. Αφού δεν την έχει διαβάσει ούτε ο πρωθυπουργός της χώρας. Πώς ξέρετε, την επιστολή λέει της παρέτησής μου. Πώς την ξέρει ο Τζανακόπουλος και ο Σκουρλέτης. Δεν την είχε διαβάσει. Όλη αυτή η συζήτηση, επαναλαμβάνω, είναι αναγκαία να γίνει για λόγους θεσμικής τάξης. Γιατί μιλάμε για τον Υπουργό Εξωτερικών και τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας. Για λόγους θεσμικής τάξης, αλλά δεν είναι αυτό το πρωτεύον σήμερα για τον κόσμο. Αν από όλη τη συζήτηση αυτή απομονώσουμε κάτι που είναι πολύ σημαντικό, είναι αυτή η καταγγελία για τα μυστικά κονδύλια. Κοιτάξτε. Είναι η πρώτη κυβέρνηση που έχει θεσπίσει κάποιες διαδικασίες ελέγχου των μυστικών κονδυλίων στο Υπουργείο Εξωτερικών. Δεν το ξέρει αυτό ο κύριος Καμένος. Αυτό θα το απαντήσει ο κύριος Καμένος, όχι εγώ. Δεύτερο. Είσαστε κυβερνητικοί. Δεύτερο και σημαντικότερο. Κοιτάξτε, τα μυστικά κονδύλια είναι μια βρώμικη ιστορία. Δεν είναι τώρα, διαχρονικά. Όταν ήμουν στην ΕΣΥΑ ως δημοσιογράφος, είχα αντιμετωπίσει το γνωστό πρόβλημα των μυστικών κονδυλίων της κυβέρνησης Μητσοτάκη, της Υπουργείας Εξωτερικών Σαμαρά. Τότε ο Μητσοτάκης είχε καταθέσει και είχε πει ότι όταν ανέλαβε το Υπουργείο Εξωτερικών για λίγο και έκανε έρευνα για τα μυστικά κονδύλια, ήταν τότε που πλήρωνε το Υπουργείο Εξωτερικών Έλληνες δημοσιογράφους, όχι Σκοπιανούς, Έλληνες δημοσιογράφους για να προπαγανδίζουν υπέρ της γραμμής Σαμαρά στην Ελλάδα. Εγώ, επειδή είμαι πιο παλιός, λοιπόν, να σας υπενθυμίσω ότι μεγάλο σκάνδαλο είχε δημιουργηθεί και με τη Γενική Γραμματεία Τύπου για τα κονδύλια τα οποία χρησιμοποιούσε για να παίρνουν λεφτά δημοσιογράφοι. Για να διαμορφώνουν την κυβερνητική προπαγάνδα. Πολύ σωστά το λέτε. Θυμάσαι, Μανώλη, το πόσο μάλλον, για να ολοκληρώσω, για παιδάκι, πόσο μάλλον το Υπουργείο Εξωτερικού που έχει κονδύλια για το εξωτερικό, για την εξωτερική πολιτική της χώρας, να τα πληρώνει Έλληνες δημοσιογράφους. Και λέω, τότε ο κύριος Μητσοτάκης, ως πρωθυπουργός της χώρας, ο Μακαρίτης ο Μητσοτάκης, είχε καταγγείλει ότι επί Υπουργεία Σαμαρά διπλασιάστηκαν ανεξέλεγκτα τα μυστικά κονδύλια. Αυτό ήταν που είπε το 1992, ήμασταν. Ναι, μα βεβαίως. Τι έγινε με εκείνη την έρευνα, γιατί κρύφτηκαν τα στοιχεία όλα και ήταν άκαρπη έρευνα τελικά. Επ' αυτών, οι καταγγελίες του Μακαρίτη Μητσοτάκη αγγίζουν καθόλου σήμερα τον κύριο Μητσοτάκη και την κυρία Μπακογιάννη? Οι ίδιοι θεωρούν ότι έγινε μετά κάποια έρευνα? Θεωρούν ότι είναι έγκυρη αυτή η καταγγελία του πατέρα τους? Θα πάω στην κυρία Μπακογιάννη. Ξεπεράσατε πολύ γρήγορα. Ας μου επιτραπεί να πω. Σαν να μην Να ρωτήσω κάτι. Θα υπογράψετε πρόταση που θα καταθέσει ο κύριος Κοτζιάς να νομοθετηθεί και για τα υπόλοιπα υπουργεία ο έλεγχος που έχει νομοθετηθεί για το Υπουργείο των Εξωτερικών? Πρόταση νόμου. Δεν την έχω δει, αλλά είναι λογικό να υπάρξει έλεγχος όλων των μυστικών κονδυλίων. Λέω, θα την υπογράψετε. Λέω, δεν την έχω δει. Θα τη δω πρώτα. Μάλιστα. Και πιστεύω ότι αυτό θα είναι και πρόθεση της κυβέρνησης, όχι μόνο του κύριου Κοτζιά. Ξεπεράσατε πολύ γρήγορα, βέβαια, την κρίση η οποία δημιουργήθηκε. Γιατί είναι, κατά την άποψή μας, κρίση. Το να φεύγει ο Υπουργός Εξωτερικών να καταγγέλλει. Δεν λέω ότι είναι ευχάριστη εξέλιξη. Αλλά δεν είναι κρίση η οποία δημιουργεί πρόβλημα στη συνοχή και στην κυβέρνηση και στην κυβερνητική σταθερότητα. Αυτό είναι δεδομένο. Και κυβερνητική συνεργασία. Ναι, αυτό δεν είναι θέμα. Άρα στηρίζετε και εσείς τον Καμένο. Στηρίζω την κυβέρνηση που υπάρχει και θέλουμε να ολοκληρώσει το έργο της. Το έργο της να ολοκληρώσει η κυβέρνηση. Πάντως, κύριε Υφιανδήποτε από εκεί πέρα εξέλιξη. Για να πάμε στην κυρία Κεφαλογιάννη. Μας δημιουργήθηκε ενώ δημοσιογραφικά η αίσθηση, και ξέρετε πολύ καλά από τέτοια εσείς, ότι ο Πρωθυπουργός θα μπορούσε να είχε καλύψει ή να παρέμβει στο Υπουργικό Συμβούλιο και δεν το έκανε. Ότι επέλεξε μεταξύ των δύο να καλύψει τον κύριο Καμένο. Πέρα από την τελική επιλογή. Και αυτό είναι ένα ζήτημα που ψάχνει κανείς να δει γιατί συνέβη. Εσείς θεωρείτε ότι ο τρόπος που χειρίστηκε. Απαντήστε για να πάμε στην κυρία Κεφαλογιάννη, γιατί κρατάει και σημειώσεις. Δεν ήμουν παρόν στη συζήτηση αυτή. Βεβαίως ο Πρωθυπουργός έχει την ευθύνη, τον καταλαβαίνω, να διατηρήσει την κυβερνητική συνεχή και την κυβερνητική σταθερότητα. Όχι εις βάρος προσώπων, βεβαίως. Καμία αντίρρηση. Κύριε Φίλε, και όσα λέει ο κύριος Κοτζιάς πρέπει να ερευνηθούν. Εσείς παρετηθήκατε, καταγγέλλοντας, όταν είχαμε την κρίση τότε με το Υπουργείο Παιδείας. Και μάλιστα είχατε βγει και εμείς είχαμε πάρει και θέση και είχαμε πει μπράβο στο Φίλε που δεν δέχτηκε να πάρει ένα άλλο Υπουργείο. Έτσι. Και φάνηκε. Τη γραμματεία του κόμματος. Έτσι δεν είναι, Τη γραμματεία του κόμματος, νομίζω. Και τη γραμματεία του κόμματος. Νομίζω ότι και σε αυτό το θέμα. Πάντως, 2-2 είχε ο Πάνος ο Καμένος. Έτσι. Και σε εσάς και στον κύριο. Επαναλαμβάνω. Πρώτον, είναι ο δεύτερος που τρώει. Πρώτον, τα θέματα δεν πρέπει να αντιμετωπίζουμε με προσωπική πικρία. Καμία. Πολιτικά σας το. Πολιτικά είναι το θέμα, λοιπόν. Ο κύριος Καμένος, λοιπόν, έχει μία πολιτική παρουσία. Δεν συμφωνώ μαζί του, τα έχω πει δημόσια, όχι τώρα. Από καιρό τα έχω πει τα ζητήματα αυτά. Από εκεί πέρα είναι υπουργός της κυβέρνησης. Οφείλει, το τονίζω, οφείλει να ακολουθεί την κυβερνητική πολιτική. Σε όλα τα θέματα και ιδιαίτερα στα ευαίσθητα θέματα εξωτερικής πολιτικής. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, για να κάνω ένα λογοπαίγνιο, οφείλει, αλλά έφαγε το φίλι. Γιατί η κυβερνητική πολιτική ήταν εντελώς διαφορετική την εποχή εκείνη που εσείς είχατε διαφοροποιηθεί. Θέλω να πάμε στην κυρία Κεφαλογιάννη. Μην καίμε τη συζήτηση τώρα, δεν έχει νόημα.
Κύριε Κεφαλογιάννη, για σας υπάρχει θέμα αυτή τη στιγμή. Ο κύριος